Αυξημένο είναι το ενεργειακό κόστος για τις αθλητικές εγκαταστάσεις που είναι στην ευθύνη του Δήμου Βόλου, όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά τοποθετούμενος στις τηλεοπτικές κάμερες ο πρόεδρος του ΔΕΠΑΠ ΔΕΠΕΘΑ, κ. Βλιώρας. Το υψηλό λοιπόν ενεργειακό κόστος βάζει σε μεγάλο κίνδυνο και τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων. Από αυτόν τον χειμώνα θα κληθούμε, όπως επισημαίνουν και εκπρόσωποι αθλητικών εγκαταστάσεων σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία βάζει σε μεγάλο κίνδυνο και τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων εξαιτίας του υψηλού ενεργειακού κόστους. Μάλιστα, υπάρχουν τοποθετήσεις και από πλευράς κυβερνητικών στελεχών. Επειδή είχαμε ξανακάνει, όπως είπατε και εσείς, τη συζήτηση αυτή για το ενεργειακό κόστος των αθλητικών εγκαταστάσεων όλων, από τότε που την κάναμε δεν άλλαξε τίποτα. Και ίσα-ίσα μπορώ να πω ότι χειροτέρευσε, γιατί βλέπουμε, το νιώθουμε όλοι οι άνθρωποι καθημερινά και στις οικογένειές μας, στα σπίτια μας, οι τιμές αυξάνονται, δεν μειώνονται. Το ίδιο ακολουθείται και φυσικά στους χώρους άθλησης. Εδώ θέλω να πω ότι, επειδή αναφερθήκατε στα κολυμβητήρια, τα κολυμβητήρια που είναι τα πιο ενεργοβόρα από όλα, γιατί χρειάζεται, καταλαβαίνει ο κόσμος ότι χρειάζεται το νερό, όλο αυτό το νερό να ζεσταθεί για να πάει σε κάποιες θερμοκρασίες οι οποίες να είναι επιτρεπτές και είναι συγκεκριμένες, δηλαδή μιλάμε για 25, 26, 27 βαθμούς ανάλογα τις ηλικίες, να κολυμπάνε τα παιδιά και οι αθλούμενοι. Έτσι, αυτό είναι, δηλαδή ο κόσμος μπορεί να μην έχει στο νου του, ας πούμε, ότι χρειάζεται τόσο μεγάλο, τόσο πολύ, ας πούμε, αέριο για να ζεσταθεί, και όμως είναι τρομακτικό. Αυτή τη στιγμή οι τιμές του αερίου είναι 4 και 5 φορές πάνω από την προηγούμενη χρονιά. Ήδη έχουμε καλύψει σχεδόν όλο τον προϋπολογισμό στους μέχρι τώρα μήνες. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι βλέπουμε τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Η Γαλλία, η Γερμανία έχουν κλείσει τις πισίνες, έτσι, και θα ακολουθούν και πιο σκληρά μέτρα. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να το κρατήσουμε όσο δυνατόν περισσότερο καιρό ανοιχτό. Αλλά αυτό δεν ξέρω ειλικρινά πώς μπορεί να καταλήξει. Το υψηλό ενεργειακό κόστος απειλεί τον αθλητισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη και υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα ύπαρξης βιώσιμων αθλητικών εγκαταστάσεων, κυρίως όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας, την καθαρή ενέργεια και τη διατήρηση της ενέργειας.